ένας δέχτηκε. Ή μάλλον να πω ότι στην αρχή δέχτηκαν και οι δύο και ο ένας εκ των δύο αθέτησε τη συμφωνία μετά από κάποιο μικρό χρονικό διάστημα και ούτε λίγο ούτε πολύ ο συνέτερός του, όχι ο ίδιος, ο συνέτερός του, μόνο που δεν με απείλησε. Πώς θα αναθέσεις έναν ιδιότητα να κάνει το πράγμα, λοιπόν, για να κλείσει το αίτριο, για να κλείσει τις πόρτες. Μα οι ίδιοι, μισό λεπτάκι, ακούστηκε εδώ ότι πρέπει να συζητήσουμε. Συζητάμε, κάθε μέρα συζητάμε. Δεν προτείνουν κάτι, τους δίνουμε τη λύση και δεν δέχονται. Να πούμε τι, ότι σήμερα, επειδή είδαν το θέμα, σήμερα συζήτησαν για την αγορά, εμείς το βλέπουμε κάθε μέρα. Συζητάμε μαζί τους κάθε μέρα και δεν βοηθάνε. Τι ζητάμε από αυτούς, να κλειδώνουν τις πόρτες στις 2, στις 3, την ώρα που θα φύγουν. Και δεν το κάνουν. Για να πηγαίνουμε εμείς 6 ώρα το πρωί, 6.30 να ανοίγουμε το αίθριο. Θα έχουν κλειδιά όλοι. Θα έχει αστυνομία, θα έχει πυροσβεστική, θα έχουν όλοι κλειδιά. Σε περίπτωση που γίνει κάτι. Και δεν το δέχονται. Λοιπόν, καλά, είναι να τρέχουμε στους εισαγγελέα μετά. Δεν έχει κανένα λόγο να είναι ανοιχτό τη νύχτα και μπορεί να κάνει ένα Φαντάζομαι γι' αυτό, όπως και πού τους είχα προτείνει κάτι αντίστοιχο, υπήρχε γι' αυτό το θέμα. Οπότε δεν μπορούμε να τους πάρουμε στο λαιμό μας. Λοιπόν, έχουν όλη τη διαρκεία αστυνομία και η πυροσβεστική άπαρα. Αν μου επιτρέπετε, δείτε το αυτό. Μιλήστε με μηχανική και υπολογοδομή και υπηρετική υπηρεσία μάλλον με την πυροσβεστική. Τι προβλέπει η πυροσβεστικός. Επειδή δουλεύουν στα μαγαζιά, να κλείνουν δηλαδή 9 η ώρα οι πόρτες. Μόλις θα κλείνουν τα καταστήματα, τα υπόλοιπα καταστήματα. Χρειάζεται έξοδος κινδύνου. Δεν χρειάζεται. Σας λέω ότι δεν προλάβαμε. Κάναμε όλη την προεργασία, φτιάξαμε, πληρώσαμε από την τσέπη μας χρήματα για να φτιάξουμε τους μαγαζισμούς.